στη γιορτή της σοκολάτας στα Χριστούγεννα σαν σύλλογος, που κάναμε στο Κοχλία, μαζέψαμε τρόφιμα και φάρμακα, για, θα το κάνουμε και φέτος για την πρωτοβουλία για το παιδί, σαν φιλανθρωπικό σκοπό του σωματείου, για τις εκδηλώσεις καρναβαλιού που για πρώτη φορά έγινε στην πόλη και δυστυχώς όσοι το θυμάστε ήμασταν λίγο, όχι λίγο, αρκετά άτυχοι. Παρόλη την προεργασία, παρόλη την προσπάθεια, παρόλο τον αγώνα τριών μηνών για να γίνει μια, όχι παρέλαση, να γίνει μια εκδήλωση καρναβαλιού στην Ελιά, ένα διήμερο που πιστεύω με τις ενδείξεις που είχαμε, αν δεν έβρεχε και οι δημοσιογράφοι είναι εδώ πέρα και τον ξέρουν τον παλμό, πιστεύω ότι θα γινόταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο στην πόλη εκείνη την ημέρα, τη συγκεκριμένη την Κυριακή, και όσοι είχαν τα μαγαζιά ανοιχτά στην Ελιά, καταλάβανε ότι ήταν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια να βλέπεις μεσημέρι, παρόλη τη βροχή, καρναβάλια μέσα στις καφετέρειες, μεσημεριάτικα. Και επειδή και εγώ με τον Κωστάκη, τον έξαρχο με τον Κώστα, συνεργάζομαι χρόνια, νομίζω πρώτη φορά έγινε. Όχι τέτοια επιτυχία να έχει κόσμο, ας πούμε, και να είναι και τιμένη καρναβάλια. Είχε γίνει σαν εκδήλωση. Σαν εκδήλωση παλιότερα είχε γίνει, που είχε κάνει ο Μιχαλίδης, που είχε κάνει. Πρώτη φορά που κάνει DJ. Ναι, DJ, αλλά σαν πρώτη φορά που κλείστηκε ο δρόμος και δεν κυκλοφορούσε αυτοκίνητο και δίθηκε, ας πούμε, η οδός Ελιάς με σημαίακια, με αυτά, με μάσκες, και βλέπαμε την Κυριακή της Αποκριάς που άδειαζε η πόλη τελείως. Δεν υπήρχε άνθρωπος. Πηγαίναν όλοι στις τριγύρω περιοχές. Είχε μία τέτοια τουλάχιστον πολύ μαγαζάτρες που θα ξεχάσαν, ας πούμε, την ευχαρίστησή τους. Εννοείται ότι και φέτος θα το κάνουμε όσο είμαστε εδώ εμείς. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Απλά θα ήθελα να τονίσω, γιατί για μένα είναι πρωτόγνωρο το να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και πρέπει να το καταθέσω και στους δημοσιογράφους και στους συναδέλφους και στους δικηγόρους, ότι τελικά η πολιτική με ήττα βρίσκεται παντού. Πραγματικά παντού, δεν ξεφεύγει τίποτα από αυτούς. Και θα σας πω έτσι πολύ έντιμα, γιατί πρέπει να το γνωρίζετε, ότι όλες αυτές οι προεργασίες που γίνανε από το σωματείο, από το σύλλογο, όλα αυτά τα έξοδα που γίνανε για να φτάσει η οδός Ελιάς να είναι τιμένη, όπως επίσης δίθηκαν και με σημαίακι και η αγορά από το σωματείο. Στο 90, που ακούστηκε και διαφημίστηκε πάρα πολύ, όπως και πήραμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να τα πούμε, πολιτική με όμικρο γιώτα, με εκκλησία στα προσωπικά και μου ζήτησαν στην ουσία να παρουσιαστεί η εκδήλωση σαν τη συνδιοργάνωση. Που και εγώ, ας πούμε, δεν το πίστευα όταν μου το είπαν αυτό. Δηλαδή, ήθελα να πάρουν κατά κάποιο τρόπο κάποιο κέρδος πολιτικό, ότι να ορίστε και εμείς συμμετείχαμε. Λίγη από τη δόξα. Πώς? Λίγη από τη δόξα. Λίγη από τη δόξα. Δόξα που τελικά δεν την είχαμε, γιατί δεν μας χάλασε ο καιρός. Απλά θέλω να πω ότι επειδή η πολιτική, το συμπέρασμα το δικό μου δεν ήταν τόσο αυτό, όσο ότι επειδή πραγματικά η πολιτική βρίσκεται παντού και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω ή να πάει χαμένο, ήθελα να πω, να σας ενημερώσω πολύ ξεκάθαρα ότι ακόμα και οι παραβάσεις και τα γραψίματα που έχουμε είναι μέρος της πολιτικής. Δηλαδή, όσο και τέλειος να είναι κάποιος συνάδελφος, εγώ πιστεύω ότι δίνεται η οδηγία και λέει, ας πούμε, κάθε μαγαζί, ας πούμε, τρεις κρίσεις παραβάσεις στον χρόνο θα τις έχει, που σημαίνει δικαστήρια, που σημαίνει προστήματα, που σημαίνει φόροι. Στην ουσία είναι φόροι, όπως είναι το έμφυα, και λες ότι θα πληρώσω αυτά. Έτσι είναι και το κατάστημά μας πλέον, ότι κάθε κατάστημα τουλάχιστον 1-2 χιλιάδες το χρόνο που παραβάσει από αυτά με προστήματα και δεν θα το έχει. Και βλέπετε κάποια στιγμή και παραξενεύεστε όλοι όταν μπαίνουν ελεκτικά όργανα μέσα στα μαγαζιά μας και εξαντλούν την αυστηρότητα και του λες. Και πολλοί είναι φίλοι και του λες, εσύ άνθρωπε, γι' αυτό εδώ πέρα θα με στείλει στο δικαστήριο. Εγώ πήγα αυτόφορο για 80-82. Αυτόφορο. Ούτε εξάντληση δηλαδή την οποιαδήποτε αυστηρότητα μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Αλλά πιστεύω ότι είναι και αυτό πολιτική. Ούτε θα διαφωνήσω, ας πούμε, ότι υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν κακό στα μαγαζιά. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Αλλά νομίζω ότι είναι πολιτική.